κάντε ό,τι μπορείτε να κάνετε, αλλά διατηρήστε τη συνείδηση. Μπορείτε να το κάνετε. Θα δείτε, μερικά μπορείτε, αλλά δεν μπορείτε. Ξέρει η συνείδηση ποια, σε ποια μπορεί να μπει μέσα. Αυτά τα πολλά, θα λέγαμε, τα κατώτερα κραδασμικά, είναι φυσικό να μην χωράνε πολύ φως. Αλλά άλλα πράγματα με την πνευματικότητα μπορείτε να τα κάνετε. Και να μην χρειάζεται να λέτε ότι είναι αμαρτία στον άλλο, γιατί στον άνθρωπο το πνευματικό δίνεται ελευθερία, γιατί δεν έχει το ίδιο κάρμα, δεν έχει τους ίδιους νόμους, δεν έχει την ίδια τιμωρία που έχουν οι άλλοι. Σε καμία περίπτωση, γιατί δεν φτιάχνει μόνος του πεποιθήσεις τιμωρίας. Είναι ελεύθερος, καταλαβαίνει, αφήνεται, αλλά αυτό είναι από ένα επίπεδο και μετά. Αυτό που είναι στις πεποιθήσεις πολικότητας είναι φυσικό να έχουν κολλάσει στην παράδεισο. Αυτοί που μόνος φτιάχνουν κάρμα. Θέλω να σου πω ότι τα όντα, τα συνειδησιακά ανεπτυγμένα, φτιάχνουν το δικό τους κάρμα και δεν ακολουθούν το μηχανικό κάρμα του εγώ, που δεν έχει συνείδηση το εγώ για αυτό που κάνει. Έτσι. Οκ, okay, ορισμένα πράγματα που λέω είναι λίγο περίεργα, γιατί θέλουν μια κατανόηση, όμως θα έρθει. Από τη στιγμή που έρθει σε επαφή με αυτά τα πράγματα, θα έρθει σιγά σιγά στην ώρα κατανόηση. Για να καταλαβαίνετε ότι κάθε άνθρωπος διαφορετικό επίπεδο έχει διαφορετικούς νόμους. Και αυτό το δίνει και η κοινωνία μας. Το να τον παγκλαρώσουν, τον πάνε φυλακή, έτσι, για ένα ψήλο, έτσι, να τον πιάσουν πάνω του και τον αγκετά τον πλαγό στο ξύλο, και άλλος θα κινεί ολόκληρες καταστροφικές επιχειρήσεις και δεν τον ακουμπάνε. Αυτό δίνει την πραγματικότητά μας. Ότι ανάλογα τη συνείδηση, ανάλογα τη θέση σου δηλαδή, μέσα σε αυτό το φάσμα, έχει διαφορετικούς νόμους. Καταλαβες, άλλους από κάτω, άλλους από πάνω. Όσο αναβαθμίζεστε, θα είστε υπεράνω του νόμου του ασυνείδητου, υπεράνω του νόμου του τυχαίου, υπεράνω του νόμου του ζώου, υπεράνω του νόμου του ανθρώπου που είναι μέσα στα πάθη του και μέσα στα εγώ του. Θα λειτουργούν άλλοι νόμοι, είστε πιο ελεύθεροι. Σαν να ζείτε σε πολιτιστική, σε μια πολιτισμένη κοινωνία και άλλοι να ζουν σε υποβαθμισμένες τρίτες κατηγορίες. Κοιτάξτε λοιπόν πώς γίνεται. Όλη η πραγματικότητα που ζούμε εδώ είναι μια αντανάκλαση των νόμων που υπάρχουν στο σύμπαν. Μια αντανάκλαση ακριβώς των νόμων. Κοιτάξτε πώς είμαστε εδώ, να καταλάβετε ότι τα πάντα υπάρχουν έτσι σε όλες τις διαστάσεις. Εδώ το βιώνουμε πιο έντονα. Εδώ το παίζουμε σε σενάριο, εδώ το παίζουμε σαν 3D, εδώ το παίζουμε σαν παιχνίδι. Εδώ το παίζουμε σαν ένταση, σαν πόνο. Έτσι, όμως στην πραγματικότητα μας δείχνει στον εγκλωβισμένο, περιορισμένο χώρο μας, το σύμπαν. Με τον τρόπο που μπορεί να μας το δείξει. Έτσι δεν είναι. Για να έχετε λοιπόν αυτό που λέμε την άδεια, για να έχετε την άδεια να λειτουργείτε ελεύθερα, πρέπει να είστε και στο κατάλληλο επίπεδο. Άρα καταλάβετε, ένας άνθρωπος λοιπόν συνειδητός είναι τελείως, μα τελείως, σε διαφορετική πραγματικότητα, σε διαφορετικούς νόμους, με διαφορετικά κάρμα, με διαφορετικό, όπως θέλετε πέστε το, από έναν άνθρωπο που ζει στη μηχανικότητα.